Αθλητικές εφημερίδες. Ναι, ναι, πάμε λοιπόν. Ποιοι πήγαν στον τελικό μου τον μπάσκετ? Αργεντινή, Ισπανία. Αργεντινή, Ισπανία. Εκτός πλάνων, εκτός προβλέψεων, όλα. Πότε είναι ο τελικός? Κυριακή, 3 η ώρα. Μάλιστα. Πάμε, λοιπόν, αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι λένε εφημερίδες. Live Sport, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αγιά Σοφιά 2021, 4 μήνες πίσω, είσοδος της ΑΕΚ στο σπίτι της λόγω της καθυστέρησης της υπογειοποίησης. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Σταμάτη Βουλγάρη. Sport Time, αμερικανικό όνειρο, η πρωτοπόρος του MLS, New York City, έχει ψηλά στη λίστα της τον αρχηγό της ΑΕΚ, Πέτρο Μάνταλο, για το ερχόμενο μεταγραφικό παζάρι. Ενδιαφέρον θέμα. Sport Day, το μυαλό εδώ, ο Μαρτίνς είναι βέβαιος ότι η ομάδα του θα είναι όπως πρέπει κόντρα στο Βόλο, 9.30 ώρα απόψε, αλλά προειδοποίησε ότι όποιος δεν είναι σε καλή κατάσταση απόψε, δεν θα είναι και την Τετάρτη για το Champions League με το παιχνίδι με την Tottenham. Η πράσινη, το πάρτι αρχίζει, ο Παναθηναϊκός ο Πάπ αποκαλύπτεται 8 η ώρα στον κόσμο του κόντρα στην Ουνίξ Καζάν και ετοιμάζεται για μεγάλες πτήσεις για το μπάσκετ. Κόκκινος πρωταθλητής, τρίλε ειδού τα νέα σου όπλα. Ο καυτός Σεπτέμβρης του Αλ Αραμπί και φυσικά πολλά άλλα θέματα για τον Ολυμπιακό. Φως στο σπορ, στα σχοινιά τον Βόλο για το σημερινό μάτς του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Ελλαδάρα στους 4, η Εθνική Νέων Γυναικών επικράτησε 18 της πανίσχυσης της Ισπανίας και προκρίθηκε πανηγυρικά στις 4 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Και ασταμάτως ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης μετά τα 100 μέτρα πεταλούδα και τα 100 μέτρα ελεύθερο κατέκτησε στην κορυφή και στα 50 μέτρα ελεύθερο κατηγορίας S8 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι για τους ΑΜΕΑ. Η αθλητική ώρα το σπορ. Σκάνδαλο με VAR, μόνο αυτό. Και λέει η εφημερίδα, αναφέρεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης και το περίφημο βίντεο που δεν δείχτηκε ποτέ. Μέτρο σπορ, δείξτε τον περσινό ΠΑΟΚ και γεμίστε τον κόσμο με αισιοδοξία για το σημερινό μάτς του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ. Και για τον Άρη, ναι, συζητώ με τον Άρη, ο Ισπανός Σέζαρ Λόπεζ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των κίτρινων για τον Μπάγκο. Ψάχνει προπονητή ο Άρης. Και η Φόρτσα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, εμπόδια για το νέο γήπεδο, η νομοθετική ρύθμιση που μένει στο σιρτάρι, το ΦΕΣ των 5 εκατομμυρίων ευρώ για το Καφτατζόγλιο και άλλα. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον θέμα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αυτά σε ό,τι αφορά τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα της Super League, διότι επιστρέφουμε στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Εδώ είμαστε. Σήμερα λοιπόν Σάββατο, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 7. 7 και 4 Όφη Πανετταλικός. 9.30 Ολυμπιακός Βόλος. Και αύριο Κυριακή θα είναι Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης στις 7. Λαμία, ΑΕΚ Λαμία στις 7 και 4. Πανιώνιος Λάρισα 7 και 4. Και Άρης Παναθηναϊκός στις 9.30. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Να πούμε τώρα για το μουντομπάσκετ, ενώ θα βλέπουμε εικόνες από τον περίφημο τελικό του 2006 της Ελλάδας με την Ισπανία. Ήταν η τελευταία φορά που πήγε η Ισπανία στον τελικό και το πήρε. Να πούμε ότι η Ισπανία τα τελευταία 13 χρόνια έχει πάρει 11 μετάλλια. Είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου, νομίζω, και κοντράρεται με τους Αμερικάνους. Η Αργεντινή επιστρέφει σε τελικό μετά το 2002. Έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελλο και αυτό το 1950 ήταν το πρώτο που έγινε και στην έδρα της. Φοβερές εμφανίσεις από Σκόλα, 39 ετών ο Σκόλα, παρόλα αυτά συνεχίζει να διδάσκει μπάσκετ στους νεότερους. Και να πούμε ότι όλα τα προγνωστικά, αυτό που είπα και πριν, πέσαν έξω, διότι οι συγκεκριμένες ομάδες δεν ήταν καν για τετράδα. Όλοι βλέπαν Αμερική, Σερβία, Ελλάδα, αλλά καληνυχτήσαν όλοι και δεν έφτασε κανείς στον τελικό. Και πάμε να δούμε και μια φωτογραφία από την Κίνα που αξίζει. Είναι 4 τρίλοι του αθλήματος, Όσκαρ Σμιθ, Βραζιλιάνος, ο Κόμπε Μπράιαν, φυσικά Αμερικάνος, Παναγιώτης Γιαννάκης και Μάνου Τσινόμπιλε, Αργεντίνος, βρεθήκαν όλοι στους θεσινούς ημιτελικούς. Ωραία. Πάμε να δούμε και τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος οδήγησε την εθνική ομάδα στο Davis Cup, νικήσαμε και το Μονακό. Έτσι πήγαμε, θα πάμε στο σημερινό τελικό που δεν έχει σημασία, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ομάδες που θα προκρινόντουσαν σήμερα θα πάνε ούτως ή άλλως στα play-off που θα γίνουν το Μάρτιο. Παίζουμε σήμερα στις 11 με τους Λετωνούς, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί ο Τσιτσιπάς. Σε ό,τι αφορά μπορώ να σας πω όμως την είδηση ότι ο Τσιτσιπάς έπρεπε να κάνει 3 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα και γι' αυτό το λόγο κατέβηκε στο Davis Cup, γιατί είναι ένα τουρνά το οποίο δεν έχει καμία σημασία, δεν είναι στα τουρνά των χρημάτων και των θέσεων. Αλλά διότι με αυτές τις 3 συμμετοχές που έκανε, θα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ως Ελλάδα. Ως Ελλάδα. Α, έπρεπε, ήταν η προϋπόθεση. Ήταν η προϋπόθεση γι' αυτό. Ωραία. Αυτή είναι η είδηση που δεν έχει βγει ουσιαστικά. Και ωραία. Αυτό ό,τι αφορά τον Τσιτσιπά. Και πάμε να δούμε και μια γρήγορη εικόνα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 2 μάτς που γίνανε χθες σπουδαία για το γερμανικό πρωτάθλημα.
Φορτούνα Δίσσελντορφ με Βόλφσμπουργκ. Στο 16 ο Γκέμπελαν άνοιξε το σκορ για τη Φορτούνα. Στο 29 θα ισοφαρίσει, εδώ θα το δούμε, ο Βέγκορστ για την Βόλφσμπουργκ που είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Είμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική και στην Ισπανία. Μαγιόρκα Μπιλμπάο το χθεσινό μάτς. Δεν μπήκαν γκολ, αλλά χαθήκανε δύο πέναλτι. Στο 80 ο Πράτς έχασε το πρώτο για τη Μαγιόρκα. Και στο 90, μετά από υπόδειξη του περίφημου ΒΑΡ, ο Αντούριθ θα χάσει και αυτό το πέναλτι. Θα αποκριστεί 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και θα σας δείξω και λίγο Λευτέρη Πετρούνια, διότι σήμερα στη Γαλλία επιστρέφει στη δράση μετά το σοβαρό τραυματισμό του και την επέμβαση. Ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ανέβασε, από αυτά που ανεβάζει στο site μας, το έφτασε. Παρακούσουμε. Πώς σας φαίνεται, πώς σας φαίνεται. Λοιπόν, έτσι καθρέφτη για να φτιάχνουμε το μαλλί. Προχωράμε δυνατά, road to Tokyo και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο ταξίδι σύντομα στη Γαλλία, στο Παρίσι, που εκεί θα αγωνιστώ ή δεν θα αγωνιστώ ή θα αγωνιστώ. Ή δεν θα αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ ή δεν θα αγωνιστώ. Ή θα αγωνιστώ ή δεν θα αγωνιστώ. Θα δούμε. Τρέχουμε να προλάβουμε. Η αλήθεια είναι το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο είναι σε ένα μήνα από σήμερα. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Αλλά η Γαλλία είναι λίγο οριακή και θα το δούμε εκεί. Αλλά θα δείτε βίντεο από τη Γαλλία σε κάθε περίπτωση με όλη την προσπάθεια και όλη την προσπάθεια για να προλάβω να αγωνιστώ. Θα το δούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε δυνατά. Road to Tokyo, road to Paris, road to Stuttgart. Παγκόσμιο πρωτάθλημα και πρόκριση για Ολυμπιάδα. Και φύγαμε για Τόκιο. Απορία πρώτη. Αυτό που έδειξε ήταν οι επισκέπτες του στο κανάλι του στο YouTube. Τους στείλανε από το YouTube ένα βραβείο, ας πούμε, ότι έφτασε τις 100.000. 100.000. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί. Μάλιστα έβγαλε και την εγκυμοσύνη που έχει βασιλική. Εκεί το ανακοίνωσε η γυναίκα του, η βασιλική μιλούσε, είναι έγκυος και εκεί το ανακοίνωσαν. Γενικά το χρησιμοποιεί αρκετά για το YouTube. Τα βιντεάκια μόνος του τα φτιάχνει. Προφανώς με κάποιον τον βοηθάει, αλλά του αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που παίζει με τον εαυτό του. Και, εντάξει, διαδραστικός και πολύ είναι, επικοινωνιακός. Πολύ ωραίος. Μακάρι πολύ ωραίος. Να καταφέρει να συμμετάσχει και να πάει και καλά. Ωραίος. Και τον βλέπω και πολύ δυναμωμένο. Λίγο δηλαδή, μπρατσωμένο τον βλέπεις. Ναι, γιατί προφανώς έκανε προετοιμασία όλο το καλοκαίρι. Το είχε βγάλει κιόλας σε βιντεάκι ότι δεν πήγε διακοπές. Πάντα έτσι δεν ήταν. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πιο... Ναι. Προφανώς γιατί δούλεψε πολύ επειδή είχε και τον τραυματισμό. Και πάμε και πολύ γρήγορα να σας πω και για τον Σουμάχερ, επειδή βγήκε αυτή η είδηση. Ναι. Έχει πάει, νοσηλεύεται σε μια κλινική στο Παρίσι, στην οποία θα του γίνει μια μετάγγιση βλαστικών κυττάρων. Προφανώς γίνεται μια διαδικασία, προσπαθούν να τον επαναφέρουν. Μετά από πόσο 5 χρόνια έχουν περάσει. Το 2013, Δεκέμβριος. Αλλά έχει αξία μια δήλωση που βγήκε από ένα νοσηλευτή, ο οποίος είπε ότι έχει πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει. Διότι όλο αυτό το διάστημα μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες δεν ξέρουμε όμως αν είναι πραγματικότητα. Καταλαβαίνει δηλαδή ο ίδιος την κατάστασή του. Καταλαβαίνει την κατάστασή του. Δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι καλό ή κακό. Δεν ξέρω, έχουν ακουστεί τόσο Λάχιστον πολλά. Είναι καλό, πια έχει δεν ξέρει τι να πιστέψει και τι να μην πιστέψει. Εκεί είναι και επίσημη θέση τη οικογένεια να μην βγαίνει τίποτα σε ό,τι αφορά τον Σουμάχερ. Ακριβώς έτσι. Έχουμε το βιντεάκι σου. Φυσικά. Ποιο δικό του. Α, έχουμε και το άλλο. Ναι, αλλά για πάμε πρόμο. Επίπεδα της Κίνας χάθηκε η μπάλα. Σκόλα και γκαζόλ στο μεγάλο τελικό του με τον μπάσκετ. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 18:30. Τώρα τι συμβαίνει με τη Φέη Μαυραγάνη στο Open TV. Ανοίγω νέα καριέρα στη διαφήμιση. Θα σε κάνουμε τη ζεράκια. Τη ζεράκια στα γίνεις της εκπομπής. Ξέρετε, η διαφήμιση πρέπει από αυτό που θα ακολουθήσει. Και το χιουμοριστικό σου βίντεο, βεβαίως. Αλλιώς δεν πληρώνεσαι. Έτσι. Ευχαριστούμε, κύριε Σπανουδάκη. Παπά.
the story. Adrian! Like Rocky! Adrian! Rocky! Adrian! I love you! I love you! She's crazy like a fool. Why not, Daddy? Cool. I'm crazy like a fool. Why not, Daddy? Cool. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy cool. Daddy, Daddy cool. Maya, 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 Maya. Νομίζω ότι μετά από ένα τέτοιο βίντεο, κύριε Μίαρη, πρέπει να πούμε για τις 120 δόσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Αυτό το βίντεο λοιπόν μας άλλαξε τη διάθεση. Έτσι, έτσι πρέπει, δεν γίνεται.